Αυτό είναι κύριε μου, έλεγχο, κοριτσάκι μου. Πήρατε πολύ αέρα όλες τις καινούργιες. Για μας έρχεται. Κάτσε να πώς από εδώ. Πώς από εδώ. Ξεκινάω την άλλη εβδομάδα, αγαπητοί μου. Και είπα να δω το μαγαζί γιατί μου αρέσει αυτός ο χώρος πάρα πολύ. Θα το πάρω. Και εγώ τι θα κάνω, Άντζελα. Τι θα κάνεις εσύ. Τι θα κάνεις, αγάπη μου. Θα κάτσεις πρώτο τραπέζι με τον κουμπάρο στο ψινάκι και θα φάω εγώ να ξεκινήσω να παραστάσεις εδώ. Θες για μόνο σου, στο okay. Πρόγραμμα. Όχι, αγάπη μου. Θα πάρω και την Αρούλα τη Δύση στο Μοντέρνο. Και τώρα που έμεινε άνεργη και η Δέσποινα η Βανδύ, θα την πάρω για φωνητικά αντιστασιακά από πίσω μας. Δεν θα βγαίνει μπροστά. Ωραία. Εγώ τι ενοχλώ δηλαδή να είμαι κι εγώ στο σήμα να μην μείνω κι εγώ άνεργη. Άκου να σου πω, κοριτσάκι μου, άκου να σου πω. Πόσες γυναίκες θα μαντευσευτούμε εδώ μέσα, τι θα γίνει το χαρέμι του Σουλεϊμάν. Άντρες μας λοιπόν, όχι γυναίκες, πήξαμε. Και τι να κάνω, Γρατζελάου, να τρογδόντρικα. Εσύ με τέτοια φιλικότητα πάντα μετά από μένα. Πώς θα κάνεις τον άντρο, μπορείς. Το να μείνω χωρίς δουλειά, πάλι, μες στην κρίση. Να της δώσουμε την ευκαιρία να κάνει τους άντρες του μαγαζιού, για να ακούσω. Έχεις και το αντρικό δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα μου ζητήσεις, Άντζελα μου. Θα σε κρίνει ο κύριος Λάτσιος. Λοιπόν, κοίταξε με νόημα, Μπεγκιστίνα. Με σεβασμό. Στην αυτοκράτηρα του Ζελέκικου. Έτσι και υποκλειστικό και σεβασμό. Έτσι δεν παίρνουμε και. Τι ξεχνάμε. Λοιπόν. Από πού ξεκινήσαμε, λέει. Ακριβώς. Λοιπόν, θα σε πάω στα πολύ βαριά. Στα πολύ βαθιά. Να δω αν μπορείς να κάνεις το βασιλιά και τον καρά που εγώ τον ανακάλυψα. Τι τον ανακάλυψες το βασίλειο. Βεβαίως. Δεν τον ανακάλυψε η Θεσσαλονίκη. Πριν τη Θεσσαλονίκη εγώ. Δεν θέλω τηρήσεις. Τον έχεις τον καρά, ναι ή όχι. Είστε μαζί μου εσείς. Θα στηρίξετε. Πέρα το Λάτσιο. Ας την κάνω ψήκο τώρα. Πώς ήταν ο Βασίλης Καράς, για να ακούσω. Εσείς ψηθήκατε, εγώ δεν ψήνω με αγάπη μου. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Για να με πάρεις δηλαδή. Άσε με λίγο να το σκεφτώ, αγάπη μου. Μια λέγη θέλει πάντα το χρόνο της για να λειτουργήσει. Τώρα θα σε πάω σε κάτι άλλο που μυρίζει ύπαιθρο. Ντομάτα φρέσκια, βιολογική, καφασωτή. Επαρχία ωραία. Στα πολύ βαριά θα σε πάω. Πού? Γιώργο Μαργαρίτη, μπορείς? Για να σε δω. Μαζί μας είσαι έτσι. Γιώργας, ε. Τον απόγευμα. Στο κόμπο και η θυσίας επάνω στο τραγράφο. Σε ώρα περπησίας Χριστό ή κακοχάω. Χτύπη σε παραγόρα. Η άδεια η καρδιά μου, κάθε ζώνα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Δεν θέλω για σένα. Δεν πάνε είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Δεν θέλω για σένα. Για σύσαι αγάπη. Δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Να σου ράτσε. Για να ακούσω τι λέει το κοινό. Εγώ πάλι δεν ψήθηκα. Λοιπόν, Εγκυστίνα, θα με πάρεις. Θα το σκεφτώ. Σε πήγα στα πολύ χαμηλά. Θα σε πάω στα ψηλά και στα στραφογυριστά. Πρόσεξε, μου μουσουλιστής, φοράς και εγώ Σάββατο. Μπορείς να κάνεις τον έναν και μοναδικό Σταμάτη Γονίδη, που εγώ τον ανακάλυψα. Μη μου πεις τώρα ότι και το Σταμάτη εσύ τον ανακάλυψες. Ρώτησέ με να δεις. Είχαμε πάει αρπακτή στοιχείο και ήτανε μούτσο στο καράβι και τον άκουσα που γυάλιζε δί, κάτι άγγερες και του λέω έλα να σε πάρω στο μαγαζί και έτσι έγινε πρώτο όνομα Γονίδης. Καλά το Σταμάτη δεν τον μάθαμε από το πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Ναι κορίτσια, και μου λύσα ξανθιά και δεν καταλαβαίνεις. Σε ποιο μαγαζί ήταν πρώτο τραπέζι και από το πρώτο ανέβηκε στην πίστα και τραγούδισε. Σε μένα, στο Φαλιρικό Δέλτα. Σε σένα. Ρώτα τη Στέλλα να στα πει που τα ξέρει.
Εντάξει. Να σου πω όμως κάτι, ο Σταμάτης έσκησε τώρα και έκανε μεγάλη πρόταση, μεγάλο σουξέ με τα θέματα. Σωστά! Και έκανε και ραπ, που είναι πρόταση. Τι έκανε? Ραπ. Ραπ έκανα πρώτη εγώ και μετά ραπίστηκαν όλοι. Μην ξεχνάμε ποια ξεκίνησε το ραπ στην Ελλάδα. Δεν είχα ακούσει εγώ πως είναι ραπ. Θες να το δεις? Θα το δεις τώρα. Είπα και πίσω μου, Πέγκιστίνα. Πίσω δεν τον έκανα καλά το Σταμάτη, ούτε γιος του να ήμουνα. Και γιος του και η κόρη του ποιο είναι? Το Στεφανάκι μας. Λοιπόν, καλά μέχρι εδώ? Εντάξει, με παίρνεις για δουλειά. Έχεις μια ακόμα ευκαιρία. Το Λευτέρη τον Πανταζή που κι εγώ τον ανακάλυψα αυτόν, γιατί ο Λευτέρης δεν στεύεται και ξεχνάει. Δεν στεύεται, ξεχνάει. Όταν τον πήρα από Λουστράκο και του δώσω την ευκαιρία στις αναμνήσεις, εκεί δεν είμαστε. Με το κόκκινο, το πουκάμισο το σατέν που είχε μαλλί τότε, όχι όπως τώρα που μείνει δύο κενά τρίγωνα σαν το κόμι Δράκουλα πανοράματος, και το φάφι το μαλλί με το 6,1 το κρυστάλ κολόρ το μελιτζανί, μπορείς να το κάνεις τότε στις αναμνήσεις. Ναι, αλλά ξέρεις ότι ο Λευτέρης είχε βγάλει τότε μόλις χωρίσατε, έτσι λένε στο κύκλωμα. Τι λένε στο κύκλωμα? Λένε ότι δεν σε ξεπέρασε ποτέ. Και έβγαλε τότε και ένα τραγούδι για σένα. Έτσι λένε στο κύκλωμα. Άκου να σου πω, κοριτσάκι μου, για να μαθαίνεις. Η Νάτζελα, κανένας άντρας δεν την ξεπέρασε ποτέ. Δεν σε έκανε, Μπεγκιστίνα, ξεχνάς. Λοιπόν, θα μου κάνεις το λεπά, καψούρι μαζί μου. Με μαλλί όμως, με μαλλί. Αυτό που είπε για σένα. Ναι. Και το ξέρουν όλοι. Θέλω να δω αν θα κάνεις και την κίνηση. Μισό λεπτό να πάρω τα... να φανεί όλο το κάτω. Κοίτα ποιος είναι στην πόρτα. Δεν περιμένω κανένα. Όποιος κι αν είναι να φύγει. Όμως αν είναι εκεί. Θα την κρατήσω στο μαγαζί. Δεν παίρνεις για δουλειά. Πέκυζίνα, ήρθε ο Ζαχαράτος να με δει απόψε.